παράδοση του μικρού Λεωνίδα στον πατέρα του. Είναι η ιστορία αυτή την οποία είχες και εσύ, Χριστιανά, αναδείξεις μέσα από την εκπομπή σου. Παραδόθηκε το παιδί στον πατέρα του χθες, στον Αμερικανό πατέρα, μέσα από μια διαδικασία ενώπιον λειτουργών των υπηρεσιών κοινωνικής ευημερίας και της αστυνομίας. Η διαδικασία έγινε στη Λεμεσό, εκεί όπου διέμενε τις τελευταίες ημέρες η μητέρα του μικρού Λεωνίδα μαζί με το παιδί. Φαίνεται ότι θα οριστεί τις επόμενες ημέρες το ταξίδι του παιδιού προς τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Και μακάρι να μπορέσει και η μητέρα του παιδιού να ταξιδέψει μαζί με το παιδί. Λούκα μου, περιμένουμε τις εξελίξεις, γιατί εκκρεμεί να δούμε αν η Γεωργία θα πάρει την βίζα. Συγγνώμη κιόλας, έχω διακόψει, απλά έχω μιλήσει με πάρα πολύ κόσμο από χθες. Εκκρεμεί λοιπόν να δούμε αν η Γεωργία θα πάρει τη βίζα που αυτό ευχόμαστε όλοι, για να μπορέσει να ταξιδέψει στην ουσία μαζί με το παιδί της, και ποια υπόθεση θα εκδικαστεί στην Αμερική. Mm-hmm. Γιατί διάβαζα και τις δηλώσεις του κύριου Τσαγκάρη. Συγγνώμη, πες τα εσύ και θα πω εγώ μετά, γιατί. Όχι, όχι. Αυτό που θα έλεγες και εσύ θα έλεγα κι εγώ. Και ο συνήγορος υπεράσπισης του πατέρα ανέφερε ότι η διαδικασία σε ό,τι αφορά στην επιμέλεια του παιδιού και στην τρόπο επικοινωνίας μεταξύ μητέρας και παιδιού θα καθοριστεί σε δικαστική διαδικασία που θα γίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, καθώς δεν έχουν ληφθεί λιμένες αποφάσεις για το συγκεκριμένο θέμα. Δηλαδή, στην ουσία αντιμετώπισαν την υπόθεση σαν μια υπόθεση απαγωγής. Mm-hmm. Και σύμφωνα και με την Συμφωνία της Χάγης, είναι αυτό το οποίο ισχύει παντού, είναι ότι το παιδί και γι' αυτό πάρθηκε, αυτό μου έχουν εξηγήσει, ότι γι' αυτό πήραν αυτή την απόφαση, ότι εκεί πρέπει να γίνουν οι διαδικασίες για να διεκδικήσει την κυδαιμονία του παιδιού η μητέρα. Εγώ θα σημειώσω την δέσμευση των αρμοδίων και συγκεκριμένα της Υπουργού Δικαιοσύνης, της κυρίας Εμίλης Γιολίτη, ότι θα παραχωρηθεί κάθε δυνατή βοήθεια προς την μητέρα, ναι, σε αυτή τη διαδικασία. Ξέρουμε ότι είναι σε εξέλιξη κάποιες διαδικασίες. Πληροφορούμαστε μέσα από το ρεπορτάζ ότι γίνονται προσπάθειες. Είναι το ένα κομμάτι αυτό που ανέφερες και εσύ, Χριστιανά μου, σε σχέση με την εξασφάλιση ταξιδιωτικών εγγράφων για να μπορέσει η μητέρα να μεταβεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Βέβαια, γιατί να σου πω κάτι, ρε Λούκα μου, τα μωρά πεινούν μάμα. Διψούν μάμα. Νιστάζουν μάμα. Δηλαδή είναι πολύ απότομη όλη αυτή η αλλαγή. Πώς θα γίνει? Είναι το καλό του παιδιού πρέπει να είναι πάνω απ' όλα. Είναι και αυτό που περιγράφεται μέσα από δημοσίευμα του Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων, ότι η όλη διαδικασία χτες έγινε σε κλίμα έντονης συναισθηματικής φόρτισης. Δεν έλειψαν τα δάκρυα, δεν έλειψαν οι διαμαρτυρίες τόσο από πλευράς παιδιού και από την μητέρα για αυτή την εξέλιξη της συγκεκριμένης υπόθεσης. Είναι πραγματικά ένα πολύ ευαίσθητο θέμα. Χρειάζεται χειρισμού, χρειάζεται ευαισθησίας. Και θα αναμένουμε να δούμε τις εξελίξεις σε αυτή την υπόθεση. Ναι, γιατί είπαμε, το παιδί είναι το πιο σημαντικό. Δηλαδή, όλη αυτή η αλλαγή είναι πάρα πολύ απότομη. Και ειλικρινά είναι φοβερό να παρακολουθείς, γιατί έχουμε δει και πλάνα τα οποία εννοείται ότι επιλέξαμε να μην τα δείξουμε. Mm-hmm. Αλλά και επειδή σου λέω, μίλησα με πάρα πολλούς ανθρώπους, όπως και εσύ, όπως και όλοι μας από χθες μέχρι σήμερα. Και μας έχουν δώσει και κάποιες λεπτομέρειες παραπάνω που φυσικά δεν μπορούμε κι εμείς να τις πούμε στον αέρα και να τις μοιραστούμε. Και είναι φοβερό όμως αυτό. Και βεβαίως να καθοριστούν και διαδικασίες ελέγχου και επιτήρησης του παιδιού όταν θα μεταβεί στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, καθώς όπως πληροφορούμαστε δεν έχουν καθοριστεί οποιασδήποτε τέτοιες διαδικασίες. Δηλαδή κάποιος να επισκέπτεται το παιδί και να βλέπει πώς περνά εκεί που θα πάει, αφού θα αλλάξει και περιβάλλον. Ίσως να έχει και κάποιες αυξημένες ανάγκες σε ό,τι αφορά στην γλώσσα ή οτιδήποτε άλλο που ενδεχομένως. Μακάρι να ταξιδέψουν μαζί. Μακάρι να ταξιδέψουν μαζί, να πάρει γρήγορα η Γεωργία τα ταξιδιωτικά έγγραφα τα οποία χρειάζεται, τη βίζα για Αμερική, και να ταξιδέψουν μαζί. Θα είναι το καλύτερο αυτό για το παιδί, να είναι μαζί του η μητέρα του σε αυτό το ταξίδι και να είναι και η μητέρα κοντά. Και νομίζω ότι αυτό παλεύουν όλοι όσοι είναι και γύρω από τη Γεωργία και όλοι οι άνθρωποι που είναι κοντά της, να καταφέρουν να εξασφαλίσουν αυτά τα χαρτιά, έτσι ώστε και αν κάποιος σκέφτεται το καλό του παιδιού, το καλό είναι να είναι μαζί και η μητέρα στην πτήση. Είναι πολύ δύσκολη όλη αυτή η διαδικασία για το παιδάκι, αυτή η αλλαγή. Δηλαδή σκέψου τώρα να μπει σε ένα αεροπλάνο μόνο και μόνο, Χριστίνα μου, να μπει το παιδί σου μέσα στο αεροπλάνο, ακόμη και τον πατέρα του να πάει να συναντήσει. Αλλά όλη αυτή η διαδικασία, στην Αμερική που να πάει, έτσι είναι μια ώρα. Μα και Αθήνα να πηγαίνει. Διαφορετικά, ναι. Ακόμη και μια υπάρχουν συνοδοί στα αεροπλάνα. Είναι και το πώς πείθεις το παιδί, τι που πήγαινε
σε αυτήν την ηλικία. Υπάρχουν φοβερές δυσκολίες. Δηλαδή, είναι φοβερό όλο αυτό το οποίο συμβαίνει. Σε μια οικογένεια, μπαμπάς, μαμά, το παιδί, τη μαμά θα τρέξει. Δηλαδή, ό,τι και να γίνει, είναι η μαμά, δεν είναι ο πατέρας. Υπάρχουν και περιπτώσεις, αλλά ναι, είναι άλλο παπά Ευαγγέλιο αυτό το οποίο συζητάμε. Λούκα, μου, σε ευχαριστούμε. Ευχή όλων μας πάντως είναι να ληφθούν αποφάσεις προς το συμφέρον του παιδιού και για το καλό του παιδιού. Βεβαίως, το παιδί. Σε οποιαδήποτε περίπτωση. Να είσαι καλά, Λούκα, μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Λοιπόν. Πάντως, χθες, Χριστέρα μου, υπήρχε χθες το βράδυ πολλά σχόλια στο μέσα κοινωνικής δικτύωσης από πάρα πολύ κόσμο για αυτήν την ιστορία. Αν σας δείξω εγώ τι έχουμε ανταλλάξει, που δεν θα δείξω εννοείται, είναι προσωπικά μηνύματα κλπ. Θέλω να πω ότι είναι πάρα πολλοί κόσμος που μου έχει στείλει μήνυμα. Και όπως είπα και προηγουμένως, επειδή έχουμε μιλήσει και με πάρα πολλούς ανθρώπους που μας έχουν μεταφέρει και κάποιες λεπτομέρειες και κάποιες πληροφορίες, τις οποίες μακάρι να μπορούσαμε να μοιραστούμε, αλλά δυστυχώς δεν μπορώ να μεταφέρω αυτά τα οποία με έχουν πει. Το πιο δύσκολο απ' όλα είναι αυτή η μετάβαση του παιδιού. Δηλαδή, να πείσεις το παιδί σου τώρα, ακόμη και αν αυτή είναι η απόφαση του δικαστηρίου, πήγαινε. Δηλαδή, το καλύτερο είναι να είναι και η μαμά του μωρού μέσα στην συγκεκριμένη πτήση. Και από εκεί και πέρα να ξεκινήσουν αυτοί οι δύο άνθρωποι και να λύσουν τις διαφορές τους εφόσον αυτή είναι η απόφαση. Στα δικαστήρια της Αμερικής, εκεί όπου θα πάρθει και η απόφαση για το ποιος θα έχει την κηδεμονία του παιδιού. Mm-hmm. Έτσι ακριβώς. Και αλλάζουμε, Χριστέλα μου, σελίδα. Πάμε στα δικά μας τα πιο showbiz θεματάκια για να δούμε τι γίνεται. Γιατί η ελευθερία μας, το κορίτσι μας, η ελευθερία Ελευθερίου, έχει μπει στο στόχαστρο των χρηστών του Twitter. Μα αντί κομπλεξηγεί την ανεβάζω, κομπλεξηγεί.